έγινε η κατανομή των δράσεων για το πού μπορούμε να επιτύχουμε τις συμβουλευτήσεις, είναι μια δυναμική διαδικασία σε εξέλιξη και αυτό θα συμπληρωθεί. Επίσης, είχαμε στη διάρκεια της περίοδου που πέρασε συζητήσεις και επαφές για το θέμα του νοσοκομείου μας, κάτι που έχει προκύψει με τον νοσοκομικό τομογράφο και την ισχυρή θέση την οποία έχει προκύψει το νοσοκομείο με τη μη λειτουργία του. Να πούμε ότι εάν το τραγικό αυτό συμβάν που συνέβη στην Εγνατία συνέβαινε σε διαφορετική μέρα από το ημέρα του νοσοκομείου της Νάφθας, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και πάλι, εγώ θα καλέσω από αυτό το βήμα όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, το θέμα της λειτουργίας του αξιωματικού τομογράφου, να συνεχιστούν το συντομότερο δυνατόν και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του νοσοκομείου μας. Από εκεί πέρα, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εξελίξεων συζητήσεων με τις αρμόδιες αρχές για πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου και με προγράμματα τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε. Να ενημερώσω το Σώμα ότι στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Νοεμβρίου θα έρθουν οι εκαθαριστές της ΚΕΠΑΠ, του πρώην Δικών, οι κύριοι Βλαχόπουλος και Λαζαρίτης, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τις διαχειριστικές τους εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο που με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αναλάβει να κάνουν. Δηλαδή αυτόν για τις θέσεις του 10 και του 11 μέχρι τη στιγμή κατά την οποία διεκόπη η λειτουργία της ΚΕΠΑΠ. Και εγώ ρωτώ, πώς αυτό το πόρισμα, πριν ενημερώσετε το σώμα εσείς κύριε Δήμαρχε, έφτασε στα χέρια του δημοσιογράφου. Γιατί τίθενται σημαντικά ερωτήματα ότι δεν πληρώθηκε ο φωνήτρου της ΚΕΠΑΠ, δεν πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι, δεν πληρώθηκαν εκείνο, δεν έγινε το ένα ή το άλλο. Αφήνοντας πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν κύριε, και μιλώ από μικροφόν, ή αν θέλετε να συνεχίσουμε με αυτή τη μορφή των συνεδριάσεων, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Από την αρχή έχω δηλώσει ότι θα είμαστε συνενετικοί, θα βοηθήσουμε την εμπειρία μας και με τις όποιες γνώσεις θα βοηθήσουμε τώρα τις δημοτικές αρχές. Εάν νομίζετε ότι εκλεγήκατε για να πάρετε κάποια ρεβάνς, είστε γελασμένοι. Γιατί, και αναφέρομαι σε ονόματα, μου πήρε ο κύριος Τζόρτζης ως μετέπειτα από μένα πρόεδρος και μου λέει, κύριε Δήμαρχε, οι εκθέσεις αυτές δεν υπάρχουν στο Δήμο. Βεβαίως υπάρχουν στο γραφείο πολιτισμού. Με πήρε ο κύριος Πύλης και ρωτάει είναι. Βεβαίως είναι στο γραφείο πολιτισμού. Άρα λοιπόν και θα μάθουμε και εγώ επιφυλάσσουμε πώς διέρευσαν αυτά πριν έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσουμε και γιατί καθυστέρησαν να έρθουν. Είναι πολύ απλό ότι περιμένουν τις συμπληρωματικές εκθέσεις. Γι' αυτό δεν ήταν. Εμείς οι ίδιοι προκαλέσαμε τον έλεγχο που θα μπορούσαμε να τον αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν, κρατήστε χαμηλά την μπάλα, συνάδελφοι. Έτσι, αν μου επιτρέπετε λίγο, σαν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και 12 χρόνια συγχυτεύ σας, σαν αυτά έπρεπε. Δεν ξεχνάτε καλά. Και μην χαμογελάτε, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξεχνάτε καθόλου καλά. Θα μας συνδυαστείτε λοιπόν στα δύσκολα. Γιατί παρατυπίες ή ατυπίες ή οτιδήποτε άλλο διαχειριστικά ανθρώπινα λάθη μπορεί να έγιναν, τα οποία θα χρειαστείτε κι εσείς, αλλά δεν μπορέσετε να λειτουργήσετε. Θα χρειαστείτε τη δική μας τη συμπαράσταση και βοήθεια. Για να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο όμως, λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θεωρείτε ότι εδώ και σας ρωτάω τέλος. Από εμένα τις εφημερίδες, το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αυτό συγγνώμη, σας παρακαλώ να τελειώσω. Να τελειώσω το δημοσίευμα. Αυτό καλά δεν πρέπει να το ψάξετε, να απευθυνθείτε στην αρμόδια εφημερίδα η οποία δημοσίευσε και όχι να ρίχνετε δεξιά και αριστερά ευθύνες χωρίς να γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση. Θα μεταφράσω εδώ σας εσείς. Όχι, όχι. Να ερευνήσουμε πώς εδόθη πριν περάσει από το νομικό. Κύριε Καλά, εάν θέλετε, ο Δήμαρχος είπε ότι τις επόμενες συνεδρίες θα έχουν οι εκθέσεις εδώ πέρα και θα τις δούμε και εμείς και όλοι και μόνοι ποιες είναι αυτές οι εκθέσεις. Παρουσιάζουν τη μία όψη. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρετε πολύ καλά, όπως όταν τοποθετήσετε, τοποθετήστε. Αν θέλετε να πάρετε τον όρο, ο πρόεδρος θα σηματοδοτήσετε. Το οικονομικό αυτή τη στιγμή ανήκει, μάλλον το διαχειρίζεται ο καθένας, όχι ο δημοσιογράφος σας. Αυτό σαν συνέπεια των ενεργειών, των πράξεων, των παραλήψεων της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ένα αυτό. Από εκεί πέρα, εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέχρι τώρα ήταν συνεχείς επαφές και συζητήσεις με τον εκαθαριστή και τους αδερφούς Μουλίκα
ήταν μισθωτές μέχρι 30 Τετάρτου του 2014. Ρωτήστε την προηγούμενη δημοσιακή αρχή γιατί δεν παρέλαβε τα κλειδιά ως όφιε μετά τη λήξη της μίσθωσης, γιατί περίμενε τον Αύγουστο για να κάνει το πρώτο, για να κάνει εξώδικο τους αδελφούς Μουλίκα για να παραδώσουν τα κλειδιά σε ένα από τα βασικότερα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Από εκεί και πέρα, ο εκαθαριστής βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εκαθάρισης. Αναφορικά με τις οφειλές της επιχείρησης, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι σε φάση συγκέντρωσής του από τον εκαθαριστή. Όταν λοιπόν συγκεντρωθούν και όταν ολοκληρωθεί η εκαθάριση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ενεργητικό και παθητικό θα περάσουν στο Δήμο. Από εκεί και πέρα θα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και όσον αφορά και εκαθαριστούν τους απολυμμένους, τους 5 απολυμμένους, έχουμε ήδη αναθέσει στο νομικό τμήμα του Δήμου να διερευνήσει τι δυνατότητες υπάρχουν προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιηθούν ή να μην αξιοποιηθούν, αν δεν πρέπει να αξιοποιηθούν. Πάντως όχι αυτή η κατάσταση που υπάρχει μέχρι τώρα. Η δέσμευση δηλαδή λογαριασμού του Δήμου χωρίς προσφορά εργασίας. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαιωθεί και πρέπει να ενταχθούν στο δυναμικό του Δήμου, θα ενταχθούν. Εάν όχι, τότε θα δούμε τις επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, αναφορικά με το θέμα του νοσοκομείου, κύριε Βασίλη. Όπως θα είδατε, μιας και αναφέρατε για τον τοπικό τύπο, εγώ έχω κάνει μέχρι τώρα συνεχείς επαφές και συζητήσεις και με την διοίκηση του νοσοκομείου και με το σώμα των εργαζομένων και με τους γιατρούς. Έχει προκύψει ένα θέμα με τον αξιωματικό τομογράφο. Αυτό που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι ο κύριος Γιαννούλης που είναι γιατρός μπορεί να το επιβεβαιώσει, ότι αν το νοσοκομείο εφημέρευε την ημέρα του ατυχήματος αυτό που έγινε στην Εγνατία, θα ήμασταν όλοι τώρα αυτή τη στιγμή στα κάγκελα. Είναι έτσι κύριε Γιαννούλη. Έτσι. Λοιπόν, θα χάνονταν ζωές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει λύση, δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Υπάρχει όμως λύση. Το να έρθει ο αξιωματικός τομογράφος της Φλόρινας, ο οποίος μέχρι την αντικατάσταση του με καινούριο μηχάνημα λειτουργούσε κανονικότητα. Το να εκφράζουμε ανησυχίες και φοβίες του ότι αυτό θα σταματήσει να λειτουργεί όταν θα έρθει να εγκατασταθεί εδώ πέρα, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή και συνεπή στάση. Αυτό γίνεται από την Επιτροπή, με διαρροές της προς τον τύπο, από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί για να αξιολογήσει αυτό το κομμάτι. Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή είναι πολύ εύκολο να επιρρύπτουμε ευθύνες γενικότερα, που υπάρχουν σαφώς πολύ μεγάλες ευθύνες για την απουσία κεντρικού πολιτικού σχεδιασμού όσον αφορά το θέμα της υγείας, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά καλά κάποια στιγμή να βλέπουμε και τα του οίκου μας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καραμπατσόλη γιατί δεν παραστάθηκε ο Δήμος στο εφετείο. Δεν παραστάθηκε ο Δήμος στο εφετείο του Βασίλειου. Μπορείτε να πάτε να δείτε την απόφαση και να δείτε αν έχει παρασταθεί. Και ούτε ασκήθηκε και ανέρεση. Όπως μπορούσαμε να το κάνουμε εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας. Ναι, σας το λέω. Δεν έχει. Δεν παραστάθηκε, κύριε Δήμος. Όχι, δεν παραστάθηκε. Εδώ έχουμε να πούμε. Δεν παραστάθηκε. Ναι, να διαβάσετε. Του επεσήμιου του εναγωμένου ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Συλλογικής Πόλης στην ΑΟΣ, προεδρεύει στην ΑΟΣΑ, όπως εκπροσωπεί τον νόμο, τον οποίο είναι εκπροσώπης του περιουσίου δικηγόρου της Κωστής Ταξιάκης του Κωδούς του Κέρι. Εάν όντως σε περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν παραστάθηκε ο δικηγόρος, αυτό πρέπει να είναι το επόμενο στην Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, σημειώνονται ότι η αγωγή είναι του πρώην Δημού, γιατί δεν είναι και πέρα όμως το 9 θα θέλει. Είναι η προσώπηση από τη στιγμή που τα πάρει τα λάθη σε εμάς, οφείλαμε να την κάνουμε εμείς. Ωραία, σώμα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα. Κύριε Ρίγο, όντως τα θέματα είναι αρκετά. Δυστυχώς όμως είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που επιθυμούν. Κάποια θέματα έχουμε πει ότι θα τα περάσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε καλύτερα. Θα σας ενημερώσω ο αρμόδιος αντιτήματος, ο κ. Λογανίδης. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να πω, κ. Καρτσόνη, επίσης, ότι είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στην ιστορία του Δήμου, στην οποία λαμβάνεται τόσο μεγάλη μέρημνα για την κοινωνική πολιτική. Θα το διαπιστώσετε σύντομα. Ήδη έχουμε προχωρήσει διαδικασίες για τη λειτουργία γραφείου διαμεσολάβησης και συμβουλευτικού κέντρου που θα στελεχωθεί με ψυχολόγο και με κοινωνικό λειτουργό.
Ήδη έχουμε προχωρήσει στις συζητήσεις για τη δημιουργία κοινωνικού πανεπιστημίου. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε συμφωνία για τη διανομή κουπονιών για ιδρύματα, κοινοφελή ιδρύματα της πόλης, προκειμένου να απομυθευτούν τα προϊόντα τα οποία τους είναι αναγκαία και απαραίτητα σε πολύ καλύτερες τιμές από τις τιμές λιανικής που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Και έρχονται και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Αυτά τα έχετε στην πορεία. Αναφορικά λοιπόν τώρα με το θέμα που ανέφερε ο κ. Καραμπατζός. Κύριε Καραμπατζό, θα σας συνιστούσα να μην ξανασηκώσετε τους φόνους αυτού του Δημοτικού Συμβούλου. Θα σας ρωτήσω πάρα πολύ απλό. Το πολύ απλό θα έπρεπε εσείς να αναρωτηθείτε και νομίζω ότι το σώμα, βεβαίως θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση για αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήρθε από εσάς. Έτσι, για ποιο λόγο δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο από εσάς. Σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Θα με ακούσετε κι εσείς. Λοιπόν, εγώ αυτό που είπα είναι ότι για όλα τα θέματα υπάρχει διαφάνεια. Σας ανακοίνωσα λοιπόν ότι στις 3 Νοεμβρίου θα υπάρξει. Αυτή τη διαφάνεια εννοείται. Όχι αυτή είναι εδώ. Πέστε μου, ποιος νομίζει ότι το έκανε αυτό. Δεν ξέρω, θα το ψάξουν οι αρχές. Ωραία, μπράβο, θα το ψάξουν οι αρχές. Όπως επίσης, και εγώ σας λέω ότι στις 3 Νοεμβρίου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και πολλά άλλα ζητήματα. Έτσι, από εκεί και πέρα. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και θα μου επιτρέψει ο κ. Μάντσιος, αν γίνει προσωπικό, να πω και κάτι άλλο, κ. Καραμπατζή. Υπάρχει κάτι που λέγεται προγραμματισμός. Προφανώς άγνωστη έννοια σε εσάς και στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Ο προγραμματισμός λοιπόν λέει τι, ότι έχω κάτι που λειτουργεί και θέλω να το λειτουργήσω και την επόμενη χρονιά. Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε περίοδο εκλογών. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις από την νομοθεσία που μπορούμε να συμφωνήσουμε ενδεχομένως αυτό ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, δεν θα έπρεπε να παρακολουθεί η λειτουργία του Δήμου σε αυτό το βαθμό, αλλά παρόλα αυτά όμως τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Δεν προέκυψαν ξαφνικά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής, και ο κ. Μάντζος από εκεί πέρα θα απαντήσει για τα υπόλοιπα θέματα που μου αφορούν, ότι εμείς αυτό το οποίο φέρνουμε ως καινούριο στο Δήμο είναι η λέξη προγραμματισμός και είναι προγραμματισμός. Σας ευχαριστώ.